Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 937. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδα 937, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Δέλτα. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάνει και βαφτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάφτιζεν, αλλά οι μαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθεν πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γενή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει ίδρο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω, διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη δια να αγοράσω συντροφάς. Λέγει προς αυτόν η γενή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίωσον ζητείς να πεις παρεμούητης είμαι γενή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, αν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τη συνολέγων σι δώσ' μη να πείω, σι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών. Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκης ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος ζωήν αιώνιον. Λέει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το ύδωρ δια να μη διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γηνή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθώς είπας. Λέει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Και οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα, σεις προσκυνείτε εκείνον το οποίον δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνον το οποίον εξεύρωμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ Τιού τους ζητεί τους προσκυνούντας Αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς Αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θέλει αναγγείλει μας τα πάντα. Λέγει προς Αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητέ και θαύμασαν ότι ελάλη με τις γυναικώς. Ουδής όμως είπε, τι ζητήσει, τι λαλείς με ταυτής. Αφήκε λοιπόν η γη νη την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις με είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθαν λοιπόν εκ της πόλεως και έρχονται προς Αυτόν. Εν δε το μεταξύ οι μαθητές παρεκάλουν αυτόν λέγοντας, Ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητόν να φάγω το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγον λοιπόν οι μαθητές προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το ημών φαγητόν είναι απλά το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες στην έτη και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω, υψώσα τους οφθαλμούς και ειδέτε. Τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον.
δια να χέρι ομού και ο Σπύρον και ο Θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθατε στον κόπον αυτόν. Εξεκίνησε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτες, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Και έμειναν εκεί δύο ημέρες και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς τη γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς σηκούσαμεν και γνωρίσαμεν ότι αυτός είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αμήν. Ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός στην πορεία του Ιησού Χριστού. Πάντοτε, όπως όλα, προσδιορισμένο απολύτως από τον Πατέρα Θεό, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους Ιουδαίους ότι εξεύρουν και λατρεύουν κατά τον νόμο είναι αληθεία. Επίσης ο Θεός γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους Σαμαρίτες ότι είναι έθνη τα οποία ολίγων γνωρίζουν περί Θεού, αλλά ποτέ δεν λάτρευσαν εν αληθεία τον Θεό. Και επίσης γνωρίζει τη Γαλιλαία, γιατί όλοι οι μαθητές του Χριστού, οι περισσότεροι είναι Γαλιλαίοι. Κανένας όμως δεν γνωρίζει το σχέδιο του Θεού, παρά μόνο ο δούλος του Θεού, ο Ιησούς ο Χριστός. Μόνο σε αυτόν έχει αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού. Και τι του έχει πει? Πρέπει να περάσεις από τη Σαμάρια. Γιατί εκεί έχω αυτήν την οποία έχω εκλέξει και σε περιμένει. Και αυτή είναι από μία πόλη την οποία εγώ έχω εκλέξει και θα σε δεχτούν και θα πιστέψουν και θα δοξάσουν το όνομά μου. Και έτσι όταν ήλθε η ώρα, καθώς έμαθε ο Ιησούς ότι οι Φαρισαίοι γνώρισαν ότι κάνει περισσότερους μαθητάς από τον Ιωάννη και θα ερχόντουσαν προς αυτόν, και επειδή γνωρίζει, γιατί ο πατέρας του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα είναι καλή η συνάντηση σε αυτή, του λέει πήγαινε στη Γαλιλαία. Στη Γαλιλαία τότε πηγαίνανε από δύο δρόμους και οι Ιουδαίοι διαλέγανε το δεύτερο δρόμο. Δεν περνάγανε μέσα από τους Σαμαρίτες γιατί τους θεωρούσαν μολυσμένους και ποτέ δεν συνομιλούσαν, ούτε καν συνομιλούσαν, αλλά όμως αυτούς που οι Ιουδαίοι δεν συνομιλούσαν, ο Θεός τους είχε διαλέξει. Και είναι θαυμαστό αυτό, αδερφοί. Και έτσι, αντί να περάσει από το δρόμο έξω από τη Σαμάρια, ο Λόγος του Θεού λέει ότι έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια. Γιατί έτσι τον διέταξε ο πατέρας του. Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του πατέρα του. Γι' αυτό. Και έφτασε στην πηγή του Ιακώβου, στάθηκε κουρασμένος και τους μαθητάς του τους έδιωξε. Ό,τι κάνει είναι εντολή του πατέρα του. Δεν τους έδιωξε τυχαία. Δεν φύγανε τυχαία. Δεν έφυγαν εκείνη την ώρα τυχαία. Πήγανε να αγοράσουν τρόφιμα. Ήτανε η ώρα που ο Θεός ήξερε ότι υπήρχε μία γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, εκεί στην περιοχή. Και αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, ήταν πολύ αμαρτωλή. Όλες οι γυναίκες πηγαίνουνε και πηγαίνανε να πάρουν νερό πρωί-πρωί που είναι δροσερό το νερό. Αυτή πήγαινε μεσημέρι. Μόνη της. Στην ερημιά της, στη μοναξιά της. Αλλά εκεί όταν πήγε εκείνο το συγκεκριμένο μεσημέρι, την περίμενε ο Χριστός. Γιατί έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Και είναι πολύ ωραίο, αδερφοί, ότι κάνουμε και όπου πηγαίνουμε να μας περιμένει ο Χριστός.
Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν περπατάμε με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Όχι με τη γνώμη μας, η οποία είναι ανόητη. Ούτε με τη φαντασία μας, που θα μας φέρει σε αδιέξοδο. Με συγκεκριμένη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Με καθοδήγηση Ιησού Χριστού. Με διδασκαλία Ιησού Χριστού. Και όταν πήγε εκεί, δεν απομακρύνθηκε ο Ιησούς. Ιουδαίος ήτανε. Δεν είπε φύγε από εδώ. Αλλά ταπεινώθηκε μπροστά της. Και έτσι είπε, δώσε μου να πιω νερό, διψάω. Και η γυναίκα αυτή με έκπληξη άκουσε να της μιλάει ένας Ιουδαίος. Κανένας άλλος δεν της μίλησε. Αλλά μόνο αυτός ο Ιουδαίος θα φέρει καρπό, καρπό πολύ, και ο καρπός του θα μένει. Αυτός ο συγκεκριμένος Ιουδαίος, Ιησούς ο Ναζωραίος. Δώσ' μου να πιω. Και από εδώ και πέρα αρχίζει ένας απλός διάλογος ανθρώπινος, που όμως κυριαρχείται από τη δύναμη και τη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αυτός που μιλάει είναι ο Χριστός. Η Σαμαρίτισσα λέει, πώς εσύ, Ιουδαίος, ζητάς να πιεις νερό από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης? Τι είναι αυτό που κάνεις? Εκπλήσεται. Δεν είναι ότι οι Σαμαρίτες δεν μίλαγαν στους Ιουδαίους, είναι ότι οι Ιουδαίοι δεν μίλαγαν στους Σαμαρίτες. Και ο Κύριος αποκρίθηκε, εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Όλα αυτά όμως να μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι είναι το σχέδιο του Θεού για τη Σαμαρίτισσα και για την πόλη Σιχάρ. Δεν είναι τυχαίο τίποτα στη ζωή μας. Ό,τι φέρνει ο Θεός στη ζωή μας, αρκεί να περπατάμε στο θέλημά Του, είναι για να εκπληρωθεί το θέλημά Του. Όλα, όλα. Όπου πηγαίνουμε μόνοι μας και ό,τι λέμε μόνοι μας, είναι για να κατεσχυνθούμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον συνδώσμου να πιω, εσύ θα ζήταγες από Αυτόν και θα σου δίνα νερό ζών. Ξέρετε, ήταν το είδωρ το ζών, το καθαρό, αυτό που έρεε. Όχι το πηγάδι που είχε στάσιμο νερό γεμάτο βρώμα, που και αυτό το πίνανε, αλλά το πηγάδι που από κάτω πέρναγε ποτάμι. Αυτό είναι το είδωρ το ζών, το τρεχούμενο, το ζητούμενο. Εάν ήξερες ποια είναι η δωρεά του Θεού, τι έπρεπε να ξέρει? Τη δωρεά του Θεού. Ποια είναι η δωρεά του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν μας δίνει δωρεάν ο Πατέρας μας. Τον στέλνει στη ζωή μας. Εσύ θα ζήταγες από μένα και θα σου δίνα είδωρ ζών. Και πάλι με έκπληξη Σαμαρίτισσα. Είναι ο στόχος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Κύριε, Κύριε, σεβασμός σε αυτούς τον σέβεται. Η Σαμαρίτισσα, γι' αυτό τη διάλεξε ο Θεός. Γιατί έχει σεβασμό. Δεν έχει ασέβεια, δεν έχει αγένεια. Έχει σέβας και ευλάβεια και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και μέσα στην καρδιά της εργάζεται. Αδερφοί μου, να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται. Αλλά πρώτα να μάθουμε εμείς να σεβόμαστε. Είναι αυτό, σε αυτό που ευαρεστείται ο Θεός. Δεν είναι η τυπική ευγένεια το savoir vivre. Η ευσέβεια και ο σεβασμός είναι αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή σου επειδή είσαι ταπεινός άνθρωπος. Εάν δεν έχεις ευσέβεια, δεν έχεις ταπείνωση και θα βρεις τον πελά σου. Αλλά ευσέβεια αληθινή, σεβασμό αληθινό σε όλους, ακόμη και στο μικρό παιδί. Γιατί? Γιατί είναι παιδί Θεού. Γιατί αυτό το μικρό παιδάκι είναι δούλος Θεού. Και η ευσέβεια ξεκινάει πρώτα από τη γυναίκα μας, ο σεβασμός. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, οι γονείς να σέβονται τα παιδιά, τα παιδιά να σέβονται τους γονείς, ο αδελφός να σέβεται τον αδελφό.
Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στον κόσμο είναι έχει χαθεί ο σεβασμός. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός εγώ και μπαίναμε στο λεωφορείο, κοιτάγαμε να δούμε πώς μπει κάποιος ηλικιωμένος και ας μην ήταν και γέρος για να σηκωθούμε. Γιατί έτσι μας είχαν διδάξει οι γονείς μας. Να σέβεσαι τους μεγάλους, τους μεγαλύτερους. Και ο Κύριος μας διδάσκει να σέβεσαι τους αδελφούς. Πρόσεξε πώς συμπεριφέρεσαι, πώς μιλάς, τι λες. Θα βρεις τον πελά σου από το Θεό. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, και να μας δώσει αυτό το πνεύμα του ταπεινόφρονα που υποτάσσεται σε όλους. Και ό,τι δεν καταλαβαίνω να το ρωτάμε, αλλά όχι με ιδιογνωμοσύνη και μισήριο και με βεβαιότητα περί της δικαιοσύνης μας. Η δικαιοσύνη σου και μου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Μόνο ο Θεός είναι δίκαιος, αδερφοί. Τα ακούτε, μόνο ο Θεός είναι δίκαιος. Κανείς από εμάς μην νομίσει ότι είναι δίκαιος. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες, δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Ακούτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, για σκέψου να λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος και εγώ να νομίζω ότι είμαι δίκαιος. Πόσο τραγικό λάθος είναι. Και τι τραγικά αποτελέσματα θα έχω στη ζωή μου. Μόνο ο Χριστός είναι δίκαιος, αδερφοί. Με σεβασμό λοιπόν, Κύριε, δεν έχεις άδλημα. Και το φρέρι είναι βαθύ, του λέει, άντε φύγε από εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνεις τι λες. Δεν έχεις άδλημα, το φρέρι είναι βαθύ. Πού θα βρεις το είδωρ το ζών. Και σκέφτεται, μήπως είσαι υπερήφανος. Μήπως νομίζεις ότι είσαι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ, τον πατέρα μας που έδωκε αυτό το πηγάδι και ήπια και αυτός και τα παιδιά του και τα θρήματά του. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, αλλά με σεβασμό. Μεγαλύτερος είσαι από τον πατέρα μας τον Ιακώβ. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με σεβασμό στη Σαμαρίτισσα, γιατί την έχει εκλέξει ο Θεός. Είναι δούλη του Θεού. Θα εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Είναι μια εκλεκτή του Θεού. Μα είναι αμαρτωλή. Αμαρτωλή, αλλά εκλεκτή του Θεού. Μα είναι πολύ αμαρτωλή. Πολύ αμαρτωλή, αλλά εκλεκτή του Θεού. Και τη σέβεται. Όποιος πίνει από το νερό αυτού του πηγαδιού, πάλι θα διψάσει. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει τον αιώνα. Και το λέει σε μία γυναίκα που έχει όλη της τη ζωή κατακουραστεί να πηγαίνει μόνη της μεσημεριάτικα μες στον ήλιο να κουβαλάει νερό για να το φέρει σπίτι του, σπίτι της και ζεστό νερό. Εάν ζητήσει από μένα, εγώ θα δώσω νερό που δεν θα διψάσει ποτέ. Και αμέσως είπε, Κύριε, αν έχεις τέτοιο νερό, δώσ' το μου. Βλέπετε, αδερφοί, δεν αμφισβητεί τα λόγια του. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει αγαθοσύνη. Έχει αθωότητα. Έχει απλότητα. Ο Παύλος ο Απόστολος λέει, φοβάμαι μη σας πλανήσει ο διάβολος και εκπέσετε από την απλότητα του Χριστού. Και ο άνθρωπος ο απλός πάντα πιστεύει. Δεν αμφισβητεί αυτά που του λένε, πας και μου λέει ψέματα. Δεν το σκέφτεται έτσι. Δεν έχει πονηρούς διαλογισμούς. Είναι αγαθός άνθρωπος. Έχει αγαθοσύνη. Να λοιπόν τα χαρακτηριστικά της δούλης την οποία ο Θεός εξέλεξε και παρέδωσε στον Ιησού Χριστό. Έχει αγαθοσύνη, πιστεύει. Σε το πίστευε, σαν σου λέγε κάποιος άγνωστος, ότι εγώ έχω νερό που θα σου δώσω και δεν θα διψάσεις ποτέ αν το πιείς. Τι θα έλεγες εσύ? Εγώ να δείτε τι θα έλεγα. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι θα λέγαμε, αδερφοί? Αυτή όμως τι ωραία που είπε. Αν έχεις τέτοιο νερό, σε πιστεύω, δώσ' το μου. Δεν είναι πολύ καλή γυναίκα αυτή, αδερφή. Αγαθή, ευλογημένη, αγία. Δεν την εξέλεξε άδικα. Είδε πολλά πράγματα μέσα της ο Θεός, για την χάρη της οποίας
έπρεπε ο Ιησούς να περάσει μεσημεριάτικα από τη Σαμάρια. Μακάρι να είναι έτσι οι γυναίκες μας και μακάρι να είμαστε κι εμείς έτσι. Με αυτή την αγαθοσύνη, με αυτό το σεβασμό, την ταπείνωση. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να της φέρει μπροστά της την αμαρτία της. Όχι για να την κατακρίνει, όχι για να της κόψει το κεφάλι, ούτε για να την καταδικάσει, ούτε να τη διώξει, για να τη συγχωρέσει. Τι Θεό έχουμε, αδερφοί, Κύριε μου. Λέγει λοιπόν προς αυτήν, πήγαινε και κάλεσον τον άντρα σου και έλα. Τώρα αυτή, δεν έχω άντρα, τι να πει. Πέντε άντρες, ξέρεις, θα πει εκείνη την εποχή πέντε άντρες. Ούτε σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν γυναίκες που να έχουν περάσει πέντε άντρες. Πέντε άντρες, λέει. Λέει, δεν έχω άντρα. Και ο Κύριος πολύ ωραία και πολύ καθαρά, με πολύ αγάπη όμως, δεν την ελέγχει. Της αποκαλύπτει ότι ξέρει. Της φανερώνει ότι ξέρει. Αλήθεια λες. Διότι πέντε άντρες έλαβες και εκείνον τον οποίον έχεις τώρα είναι πορνεία, είναι μοιχεία, δεν είναι δικός σου άντρας. Αλήθεια είπες. Τώρα τι θα κάνει, θα θυμώσει, θα γριέψει, θα φύγει, θα ντραπεί ή θα μείνει. Αυτή έμεινε. Δόξα στο Θεό. Έμεινε. Ούτε ντράπηκε, ούτε θύμωσε, ούτε αγρίεψε. Έμεινε. Αυτό είναι το μυστικό. Θα μείνεις, αδερφέ. Θα μείνεις. Αμήν. Θα μείνεις. Βλέπω ότι είσαι προφήτης. Γιατί μου είπες όσα έκανα και δεν τα ξέρει κανείς. Και δεν με μάλωσες, δεν θύμωσες. Για πες μου τώρα, αφού είσαι προφήτης, ξέρετε τι κατάλαβε, ότι απέναντί της έχει έναν άνθρωπο του Θεού. Τώρα δεν θέλει να μάθει για το νερό, θέλει να μάθει για το άλλο που την αποσχολεί. Εσείς οι Ιουδαίοι λατρεύετε το Θεό στα Ιεροσόλυμα, εμείς το όρος Γαριζίν. Ποιο είναι το σωστό? Πες μου εσείς που είσαι προφήτης, μήπως και λατρεύω το Θεό μου λάθος? Σε ενδιαφέρει αμαρτωλή Σαμαρίτισσα, μήπως λατρεύεις το Θεό σου λάθος? Βέβαια. Μήπως κάνω λάθος? Πες μου, δεν θέλω να κάνω λάθος. Και ο Ιησούς της λέει, γυναίκα, πίστεψέ με, ότι έρχεται ώρα όταν ούτε στο όρος στο Γαριζίν, ούτε στα Ιεροσόλυμα δεν θα προσκυνούν οι άνθρωποι το Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και θέλει τους προσκυνούντες να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Δεν το θέλει σε αυτό το βουνό ή σε εκείνο το μέρος. Το Θεό το λατρεύεις εν πνεύματι και αληθεία, αδιαλείπτος κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Γιατί? Γιατί ο Θεός σε αναγεννάει, σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, σε κρατάει στα χέρια Του. Πρόσεξε, μη φύγεις από τα χέρια Του. Τότε την επόμενη ερώτησή της. Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Πού το ξέρεις? Μελετάει τις γραφές. Άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Ξέρει το Λόγο του Θεού. Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Αυτός θα μας τα πει όλα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει πνεύματι και αληθεία, θα μας τα πει όλα. Και τώρα γίνεται υπέροχη αποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Πω, πω, πω. Υπέροχη αποκάλυψη. Εγώ είμαι το όνομα που έδωσε ο Θεός τότε στο Μωυσή. Ποιος είσαι εγώ είμαι? Ποιος είσαι ο εγώ είμαι? Ο Κύριος. Όταν τα άκουσε, αφήνει τη στάνα και φεύγει τρεχάλα. Αλλά φεύγει, προσέξτε το σχέδιο του Θεού. Δεν φεύγει ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα. Όταν έρχονταν οι μαθητές από τα ψώνια. Τι ωραίο Θεό που έχουμε, αδερφοί. Έχει ένα τέτοιο ωραίο ορολόγιο πρόγραμμα σε λεπτομέρεια, σε δευτερόλεπτα.
να τη δούνε και να μην την εμποδίσουνε. Να τον δούνε να μιλάει με αυτήν και να μην τον εμποδίσουνε. Να τον δούνε όμως. Τον βλέπουνε και λέει, Κύριε, μάλλον δεν είπαν τίποτα, λέει η Γραφή. Εν τω μεταξύ ήρθαν οι μαθητές. Συγγνώμη, να το βρω. Λέγει προς αυτούς η γυνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Λέγει προς αυτήν, εγώ είμαι. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητές και θαύμασαν ότι ελάλη μετά της γυνικός. Δεν απόρρισαν γιατί η γυναίκα μιλούσε με αυτόν. Απόρρισαν γιατί ο Ιησούς μιλούσε με αυτήν. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη γυναίκα. Όχι αγάπη δεν έχουνε, ούτε ελάχιστο ενδιαφέρον. Γιατί Σαμαρίτισσα. Αλλά ο Ιησούς να μιλάει με τη Σαμαρίτισσα, πα. Μαθητές του που τον έχουν γνωρίσει, απόρρισαν γιατί μίλαγε με αυτήν. Αλλά δεν είπαν τίποτα. Η γυναίκα λοιπόν άφησε την ιδρία και τώρα κάνει το σχέδιο του Θεού. Πάει στην πόλη της. Η αμαρτωλή. Και της φωνάζει, ελάτε, βρήκα κάποιον που μου είπε όλα μου τα μυστικά. Λέτε να είναι αυτός ο Μεσσίας. Αλλά και η πόλη όλη ήταν ετοιμασμένη. Η πόλη Σαμαρίας, ναι. Όλη η πόλη. Ξέρετε τι ωραίο που είναι να είσαι ετοιμασμένος κι εσύ, αλλά να είναι κι όλη η Εκκλησία ετοιμασμένη στο θέλημα του Θεού. Τι ωραίο που είναι να ζεις σε μια Εκκλησία που ο Χριστός έχει ετοιμάσει τις καρδιές όλων στο δικό του θέλημα. Τι ωραία που θα ήταν την Εκκλησία μας να την έλεγε «Συχάρο Θεός». Μια Εκκλησία διαλεγμένη για να γραφτεί ο Λόγος του Θεού που διαβάζουμε. Μια πόλη διαλεγμένη για να λάβει χώρα ο Λόγος του Θεού. Την ακούσανε με προσοχή και πίστεψαν σε αυτήν την αμαρτωλή. Μα δεν είναι ο λόγος της αμαρτωλής. Είναι ο λόγος που συνάκεινες της γυναίκας που συνάντησε τον Χριστό. Γι' αυτό πίστεψαν. Πίστεψαν γιατί. Γιατί άνοιξε την καρδιά τους ο Θεός να ακούσουν τα λόγια της. Πίστεψαν γιατί. Γιατί διήγηρε ο Θεός την καρδιά τους για να πιστέψουν η καρδιά σου, η καρδιά του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλει την κάνει. Ό,τι θέλει κάνει την καρδιά σου, αρκεί να την αφήσει ελεύθερη. Και σηκώνονται όλοι και έρχονται να συναντήσουν τον Κύριο. Πάμε να τον δούμε. Οι μαθητές είχαν πει, γιατί μίλαγες με τη Σαμαρίτισσα, δεν είχαν πει. Σκεφτήκαν, γιατί μίλαγες για τη Σαμαρίτισσα, γι' αυτό μίλαγα για τη Σαμαρίτισσα. Για να έρθει όλη η Σιχάρ να μιλήσει μαζί μου. Και να μιλήσω μαζί τους. Πολλοί πίστεψαν, λέει η Γραφή, στο λόγο της Σαμαρίτισσας, ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά όταν ήρθαν, του λέει, έλα δύο μέρες να κάτσεις μαζί μας. Θα πάει τώρα στη Σαμάρια ο Ιδαίος. Μα για τη Σαμάρια ξεκίνησε. Για τη Σιχάρ ξεκίνησε. Για τους Σαμαρίτες ξεκίνησε. Τους αγαπάει τους Σαμαρίτες. Δεν είναι ο Ιουδαίος που δεν αγαπάει τους Σαμαρίτες. Είναι ο Ιουδαίος που αγαπάει τους Σαμαρίτες. Εσύ τι Ιουδαίος είσαι? Εγώ τι Ιουδαίος είμαι? Αγαπάμε τους Σαμαρίτες, αδερφοί? Θα πάμε? Εάν μας στείλει ο Χριστός, ναι. Θα πούμε ό,τι μας διατάξει ο Χριστός, ναι. Θα πάμε μόνοι μας? Όχι, μόνοι μας δεν θα πάμε πουθενά. Γιατί? Γιατί θα βρούμε εμπόδια πολλά και κανένα αποτέλεσμα. Έμεινε δύο μέρες. Και τις λέγανε οι Σαμαρίτες της αμαρτωλής. Της φόδρα αμαρτωλής. Της μόνης ίσως αμαρτωλής από την πόλη εκείνη. Τους λέγανε, δεν πιστεύουμε ότι είναι ο Μεσσίας για τα λόγια σου. Τώρα ακούσαμε αυτό να μας μιλάει. Πιστεύουμε ότι είναι Μεσσίας από τα λόγια του. Τι τους είπε ο Χριστός, άραγε αδερφοί? Τι τους έλεγε δύο μέρες? Δεν ξέρουμε. Αλλά τους έλεγε. Συνομιλούσανε, τον ρωτάγανε. Τους ρώταγε, απαντάγανε, τους απάνταγε. Δυο μέρες με τους Σαμαρίτες.
Αν τον βλέπανε οι Φαρισαίοι θα τον λιθοβολούσανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι υποκριτές. Αλλά ο Πατέρας τον ευλογούσε. Ξέρεις τι θα πει όλη η Σιχάρ να πιστέψει τον Χριστό από αυτή τη Σαμαρίτσα? Δεν είναι όμως μία οποιαδήποτε Σαμαρίτσα. Είναι αυτή την οποία εξέλεξε ο Θεός. Για την αγαθοσύνη της, για την απλότητά της, για την ταπείνωσή της, για τη γνώση της στο Λόγο του Θεού, για τις απορίες της που δεν πήγε σε ανθρώπους να τις στυλίσουν. Γιατί η καρδιά της ήταν έτοιμη να συναντήσει τον Χριστό. Αδελφοί, να έρθουμε λίγο σε εμάς τώρα. Οι καιροί είναι κακοί. Υπάρχουν πολλοί Ιουδαίοι, Σαμαρίτες, ξένοι, γνωστοί, μακρινοί, κοντινοί. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς? Δεν είναι εύκολη η ζωή μας από εδώ και πέρα και σας βεβαιώνω στο όνομα του Χριστού. Δεν θα είναι εύκολη η ζωή μας. Ούτε πνευματικά, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά. Είναι καιροί κακοί. Και πνευματικά, και κοινωνικά, και οικονομικά, και εθνικά, και ό,τι άλλο θέλετε σκεφτείτε. Και φυσικά, ό,τι άλλο θέλετε σκεφτείτε. Τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός ή θα πάμε να ρωτήσουμε τι θέλει ο Θεός, τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει και τι θέλει ο Θεός να κάνουμε εμείς. Με ιδιαίτερο φόβο Θεού που πλημμυρίζει την καρδιά μου, λέω το κήρυγμα αυτό σήμερα. Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Αδελφοί, δεν βγαίνει η ζωή από εδώ και πέρα αν δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, ώστε να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να καταλάβουμε τι έχει ετοιμασμένο ο Χριστός για μένα, για σένα, για όλους μας. Και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Να μας οδηγεί ο Θεός, να μας φωτίζει ο Θεός, να μας φανερώνει ο Θεός. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος. Πράγματι πιστεύω ότι ο εχθρός έχει ξεσηκωθεί εναντίον όλων των ανθρώπων. Είναι ανθρωποκτόνος, ξέρετε γιατί? Γιατί το λέει η Γραφή. Γιατί ξέρει ότι έφτασε το τέλος του. Έφτασε το τέλος του. Και έχει πολύ μίσος. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, όσο μπορούμε πιο κοντά στην αγκαλιά του Χριστού, όσο μπορούμε πιο βαθιά στο Λόγο του Θεού, όσο μπορούμε και δεν μπορούμε, πιο γεμάτη η ζωή μας από το Πνεύμα το Άγιο. Επαναλαμβάνω, και δεν μπορούμε. Αλλά ο Χριστός μπορεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έστειλε τον Χριστό. Με τον Χριστό τα μπορούμε όλα. Και να το επαναλάβω πιο σωστά. Μόνο με τον Χριστό θα τα μπορούμε όλα. Και να το πω πιο σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε τίποτα. Μόνο με τον Χριστό θα τα μπορούμε όλα. Μόνο με τον Χριστό θα είμαστε ασφαλείς. Μόνο με τον Χριστό θα είμαστε σίγουροι, βέβαιοι. Μόνο με τον Χριστό δεν θα είμαστε σαν τα κύματα που κυματίζονται από τους διάφορους ανέμους της διδασκαλίας. Μόνο με τον Χριστό. Να πάμε, τουλάχιστον έτσι μου φανέρωσε ο Θεός, να σας πω και να πω στον εαυτό μου, να πάμε στον Πατέρα και να πούμε χρήσε το στόμα με το Λόγο Σου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για να ξέρω τι λέω, πότε το λέω, πώς το λέω. Και χρήσε και τα αυτιά μου με το Πνεύμα Σου το Άγιο για να ξέρω τι ακούω, πώς ακούω και πότε το ακούω. Χρήσε με το Πνεύμα το Άγιο για να ξέρω πού πηγαίνω, πώς πηγαίνω
και πότε να πάω. Αμήν.